Μαζί μας έχουμε τον προπονητή του Αργοναύτη, τον κύριο Δημήτρη Τσούρμα. Coach, καλή χρονιά. Να είμαστε με υγεία. Να είμαστε γύρω πάνω από όλα. Ό,τι επιθυμεί το 2015. Υγεία, θυμώ και για μένα και για όλο τον κόσμο. Δυστυχώς δεν μπήκε καλά όμως αγωνιστικά. Ήρθε μια ήττα από τον Προμηθέα. Πες μας λίγα λόγια για το σημερινό μάτς. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μια ομάδα η οποία ξέραμε από την αρχή ότι θα μπούμε σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο θα σημαδεύουμε παιχνίδια εντός εισαγωγικών. Έτσι. Όπως έχετε κάνει και μέχρι στιγμής. Όπως έχουμε κάνει, δεν είχαμε άλλη επιλογή. Φτιάξαμε μια ομάδα με ένα ίσως από τα πιο μικρά μπάτζετ γάμα και β' εθνικής μαζί. Και ήταν η γνώση μας ότι θα μπούμε να παλέψουμε με νύχια και με δόντια για να παίξουμε κάποια πράγματα και αν μπορέσουμε να σώσουμε την παρτίδα. Ήταν πολύ δύσκολο και είναι πολύ δύσκολο, δεν έχει τελειώσει φυσικά τίποτα. Οπότε στην προσπάθεια μας αυτή έπρεπε αναγκαστικά να μπούμε σημαδεύοντας κάποια παιχνίδια. Το να ευθύς να χτυπήσεις μια ομάδα μοντέλο θα τη χαρακτηρίσω εντός και εκτός παρκέ, γιατί ζήσαμε την εμπειρία αυτή να είμαστε φιλοξενούμενοι στην πόλη της Πάτρας από τον Προμηθέα στο γήπεδο και κατάλαβα ότι υπάρχει μεγάλη οργάνωση και ότι αυτή η ομάδα πολύ σύντομα θα είναι στα σαλόνια της Α1 και το εύχομαι. Οπότε δεν μπορούμε να έρθουμε να χτυπήσουμε τέτοια παιχνίδια. Οι παίχτες μας είναι συγκεκριμένοι και πρέπει να προφυλάσσουμε κάποια βασικά του. Και έτσι κάναμε και σήμερα. Είναι μια έδρα στην οποία η άμεση αντίπαλή μας για τις θέσεις της, για τη σωτηρία, θεωρώ δεν θα περάσουν. Οπότε ουσιαστικά δεν έχουμε χάσει, δεν κάναμε κάτι εκτός προγράμματος. Δώσαμε ευκαιρία και σε νέα παιδιά που δεν έχουν παίξει εθνικές κατηγορίες. Προσπαθούμε τώρα να... Που έχεις πολύ μικρό ηλικία. Έτσι ακριβώς. Έχω 25 έτοιμοι μέσο όρο. Έτσι ακριβώς. Είναι αν εξαιρέσουμε 2-3 έμπειρους παίχτες οι οποίοι και μας τραβάνε το κουπί για να μπορέσουν, αν μπορέσουν, να σώσουν την ομάδα. Τα υπόλοιπα τα παιδιά είναι από τα τοπικά της Θεσσαλονίκης και προσπαθούμε να τα δώσουμε εμπειρίες. Έτσι κάναμε και σήμερα. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτά τα παιχνίδια. Αν θα φύγει διαφορά, δεν θα φύγει διαφορά. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να παίρνουν εμπειρίες στα νέα τα παιδιά και δοθεί σε ευκαιρία, ας πούμε, να μπορέσουν να βοηθήσουν σε παιχνίδια που θα τα χρειαστούμε για να σωθούμε. Για τη σωτηρία. Coach, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Εύχομαι τα καλύτερα για το μπάσκετ της Πάτρας, γιατί πραγματικά βλέπω ότι είναι μπασκετού πολύ. Και εύχομαι τα καλύτερα. Όπως και η Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά.